Η απόσταση κρίσης είναι αναγκαία σήμερα. Γιατί δεν υπήρξαν ούτε Πάσχα κάναμε, ούτε τα μαγαζιά, τα χώρια εστίασης υπήρχαν, ούτε γάμοι έγιναν, ούτε βαπτίσεις. Άρα λοιπόν έχουμε αυτή τη στιγμή κατά δήλωση συνεταιριστικών οργανώσεων και ιδιωτικών οργανώσεων περίπου 30.000 τόνους, οι οποίοι αυτή τη στιγμή, εάν δεν γαούν για να γίνουν ινόπνευμα, έτσι λέγεται στο λεξιλόγιο των ινοποιών, να γίνουν ινόπνευμα. Το ινόπνευμα αυτό το χρειάζονται αυτή τη στιγμή για φαρμακευτική χρήση και για αντισηπτικά η χώρα μας. Το κάνει η εισαγωγή ούτως ή άλλως, και με αυτή την πρόταση την οποία κάνουμε εμείς, τα χρήματα θα μείνουν στη χώρα μας. Δεν θα πηγαίνουν να πηγαίνουν στο εξωτερικό. Το ινόπνευμα θα το παίρνουμε είτε από Τουρκία, είτε από Αφγανιστάν, είτε από Βουλγαρία, είτε από τρίτες χώρες γενικότερα, τέλος πάντων. Θα υπάρξει μια ξεκούραστη αγορά, η οποία θα παίξει σημαντικό ρόλο και στο επιτραπέζιο σταφύλι, και στη σταφίδα που θα παρακτεί, και στο Τσίπρο και στη Τσιγκουδιά, και στο κρασί. Το κρασί αυτό πρέπει να φύγει. Υπάρχει μια νομοθεσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία αυτή είναι ο κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης του 2013, ο 130 παράγραφος 8, η οποία δίνει τη δυνατότητα στις χώρες, στα κράτη-μέλη, να ενεργοποιούν κατά το δοκούν αυτών των κανονισμών για απόσταση κρίσης. Σήμερα όμως που υπάρχει αυτή η ανάγκη, ένα παραπάνω λόγω του κορονοϊού, η Γαλλία ήδη κατέθεσε πρόταση. Εμείς τρέχουμε καθυστερημένοι. Εμείς αυτό που κάνουμε, λέμε αυτή τη στιγμή στην πρόταση δική μας, η πρόταση που έγινε από την οργάνωση δική μας, στάθηκε στο γραφείο του Πρωθυπουργού, στο γραφείο του Υπουργού Οικονομικών. Είχατε απάντηση, κύριε Ιερονυμάκη, είχατε απάντηση. Μιλήσαμε το πρωί με τον κύριο Στρατάκο, τον Γενικό Γραμματέα. Ναι. Το πρωί στις 9 η ώρα μιλήσαμε. Ναι. Πρέπει να γίνει μία. Το τηλέφωνο δεν μπορεί να αποθούν όμως πολλά πράγματα. Ο κύριος Βορύδης βεβαίως ήρθε σε επαφή και με τον Αντιπρόεδρο. Όχι σε επαφή, σε τηλεδιάσκεψη με τον Αντιπρόεδρο τον Χιλατζάκη στο Μύρο. Ναι. Από εκεί και πέρα όμως, είτε από τηλεδιάσκεψη είτε από τηλέφωνα, δεν μπορούν να δοθούν λύσεις, γιατί θέλει πολλή κουβέντα. Είναι και πράγματα τα οποία δεν πρέπει να υποθούν δημόσια για διάφορους λόγους, για εθνικούς λόγους. Και εξ αυτού του λόγου λοιπόν πρέπει να υπάρξει αυτή η συνάντηση. Εμείς θεωρούμε ότι αυτή τη βδομάδα πρέπει να είμαστε απάνω. Θα ανεβείτε δηλαδή στην Αθήνα να πιέσετε προς αυτή την κατεύθυνση, και δεν ξέρω, θέλω να μας πείτε κάποια σημεία της επιστολής σας. Δεν ξέρω αν συνάδουν κάποια σημεία με αυτή που έστειλε και η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, γιατί βλέπουμε ότι το θετικό είναι ότι η πίεση γίνεται από παντού. Η αλήθεια είναι αυτή, με φόντο πάντα το καλό των εινοπαραγωγών της Κρήτης. Η πρόταση αυτή τη στιγμή, η οποία εμείς έχουμε κάνει, υπογράφτηκε και από την οργάνωση στην Ένωση, διότι έχει αυτή τη στιγμή στα πλαίσια περίπου της γαλλικής πρότασης, ναι, η οποία ακουμπάει τις κανονισμούς, μιλάει συγκεκριμένα για αναθεώρηση του κανονισμού και να ευκολύνει την κατάσταση στα κράτη-μέλη, όπως είναι η Γαλλία, η Ιταλία, η Ισπανία και η Ελλάδα, αλλά και άλλες χώρες που θα θελήσουν να αξιοποιήσουν τον κανονισμό, το 1308 κανονισμό του 2013. Βλέπουμε όμως ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα μεγάλο πρόβλημα και στο ελαιόλαδο, διότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν θέματα πολύ σοβαρά. Υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα πρώτα απ' όλα. Το σοβαρότερο από όλα, ότι δεν υπάρχει ρευστότητα. Και δεν μιλάμε για ρευστότητα αυτή τη στιγμή για να συντηρηθεί ένα σπίτι. Μιλάμε για ρευστότητα για καλλιεργητικές δαπάνες. Ένα τεράστιο πρόβλημα. Εξ αυτού του λόγου, εγώ στο τέλος ξεκαθαρίζω κάποια πράγματα. Ότι υπάρχει στρέβλωση στην αγορά αυτή τη στιγμή με το ελαιόλαδο πρώτα απ' όλα, από το οποίο πουλήθηκε 1 ευρώ. Ναι. Υπάρχει πρόβλημα αυτή τη στιγμή που βλέπουμε μπροστά μας με το θέμα των εμπελοϊνικών προβλημάτων, τα οποία βλέπουμε ότι πηγαίνει το καράβι για να βουλιάξει. Εξ αυτού του λόγου μιλάμε ότι αν δεν πάρθουν μέτρα τώρα, μιλάμε για εγκληματική αμέλεια. Εγκληματική αμέλεια. Βεβαίως για εγκληματική αμέλεια και παντελούς ανικανότητας, διότι δεν μπορώ σε καμία περίπτωση να δω. Υπάρχουν δύο ειδών προϊόντα, κύριε Κουμαντάκη, ακούστε λίγο. Υπάρχουν δύο ειδών προϊόντα. Προϊόντα τα οποία αυτή τη στιγμή, λόγω του κορονοϊού, όπως είναι το ροστάρι, όπως ήταν τα πορτοκάλια, όπως ήταν το αβοκάντο, ευνοήθηκαν, αν θέλετε, λίγο παραπάνω. Ειδικά το σκυροστάρι θα έχει αυτή τη στιγμή βγει ψηλά, διότι κλειδώσανε
χώρες οι οποίες το εξάγανε κλειδώσαν αυτή τη στιγμή την εξαγωγή του. Ναι. Οπότε υπάρχει θέμα στο σκυρό στάρι και σε άλλα προϊόντα θα έρθει στην πορεία. Σήμερα υπάρχουν προϊόντα τα οποία, όπως είναι το κρασί, τα μπελονικά γενικότερα, έχουν πρόβλημα. Όπως ήταν το κρέας με τους συνοτρόφους. Όλα αυτά λοιπόν δεν μπήκαν σε ένα τραπέζι, όπως ήταν το λάδι, που όπως είπατε ο ίδιος, με ένα ευρώ. Και η αγορά αυτή τη στιγμή έχει πραγματικά ένα τεράστιο πρόβλημα και γίνεται αθέμητος ανταγωνισμός. Πάμε για τη νέα ελαιοκομική περίοδο αυτή τη στιγμή και ετοιμαζόμαστε στην Δράμα, τουλάχιστον πάθαμε τα περσινά. Να το ξεκινήσουμε λίγο όσον αφορά την ελαιοκομική περίοδο από το προσεχές μέλλον, να μην πηγαίνουμε μακροπρόθεσμα, να δούμε τι γίνεται με τους ψεκασμούς, με τη δακοκτονία, γιατί δεν ξέρω αν πέρυσι συναντήσαμε 10 αριθμημένα λάθη, δεν ξέρω εάν φέτος είμαστε σε θέση να μην μας βάλει κάποιος τρικλοποδιά και να μην χάσουμε τελικά από μόνοι μας μια κρίσιμη χρονιά η οποία είναι μπροστά μας. Το Υπουργείο άφησε κανονικά στην περιφέρεια Κρήτης το πρόγραμμα της, με τη δακοκτονία. Έχετε επιφυλάξει λοιπόν, από αυτό, κύριε Ιερονημάκη. Πήραμε θέση. Έχετε επιφυλάξει. Τι είπατε? Έχετε επιφυλάξει ως προς το πρόγραμμα αυτό δακοκτονίας? Θα σας πω. Βεβαίως έχω επιφυλάξει, όχι γιατί υπάρχει. Γιατί δεν υπήρξαν οι προτάσεις οι οποίες είχαμε πει, δεν υλοποιήθηκαν. Τέλος πάντων, δεν είναι ώρα όμως. Εμείς παρόλα τα αυτά, ο νόμος παρέμεινε, άλλαξα κάποια πράγματα. Ναι. Παρόλα αυτά, πρέπει να συζητάμε. Δεν θα μπούμε στη διαδικασία αυτή τη στιγμή μιας κόντρας, αλλά μπαίνουμε στη διαδικασία μιας συνεργασίας. Δεν είναι ώρα για κόντρες. Αυτή τη στιγμή, το πρώτο που κάναμε ήταν να δημιουργήσουμε ένα μέτωπο συνδρομής προς την περιφέρεια Κρήτης και τους παραγωγούς. Έγινε το πρώτο βήμα στο Δήμο Ρεθύμνης με τον Δήμαρχο τον Γιώργο τον Μαρινάκη, ο οποίος είναι και πρόεδρος των ελαιοκομικών δήμων Κρήτης, ναι, και τον Γιάννη τον Κουράκη, ο οποίος είναι πρόεδρος Δήμων και Κοινοτήτων Κρήτης, οι οποίοι ζητήσαμε τη συνδρομή τους να ενεργοποιήσουν τους δήμους και κοινότητες με γεωπόνους, αλλά και τα κοινοτικά συμβούλια να συντράμουν στο έργο. Και για να γίνω σαφής, έχω πει ξεκάθαρα ότι τα κοινοτικά συμβούλια που εκλέγονται δεν είναι μόνο για να κόβουν βασιλόπιτες. Είναι για να μπαίνουν στις διαδικασίες να συνδρέμουν. Λίγο να συνδράμει ο καθένας. Δεν θα κάνει κανείς τον γοροφύλακα των εργολάβων. Δεν λέω να κάνουμε αυτό. Αλλά δεν είναι κακό να υποπτεύουμε κάποια πράγματα και δεν είναι επίσης κακό να συνδρέμουμε. Γιατί πολλές φορές οι εργολάβοι που έχουν πάρει το έργο θα θέλουν και συνδρομή. Μπορεί να έχουν προβλήματα με την αγροτησιοδοπία. Μπορεί να έχουν προβλήματα με το θέμα των φυτοφαρμάκων. Χίλια δυο μπορεί να παρουσιαστούν. Άρα λοιπόν πρέπει να είναι τα κοινοτικά συμβούλια όλης της Κρήτης ενεργά. Γι' αυτό το λόγο εκλέγονται, για να βοηθάνε. Και οι κάτοικοι επίσης. Εγώ από ό,τι άκουσα, τουλάχιστον ο πρόεδρος της Ένωσης Ηρακλείου προσφέρθηκε ήδη να βάλει 20 γεωπόνους να τις δώσει στην περιφέρεια, να τις πληρώσει. Δηλαδή ένωση να τις δώσει προς την περιφέρεια να βοηθήσει το έργο. Δήμους έχω ακούσει πάρα πολλοί στο κάνουν αυτό το πράγμα. Μια συνάντηση που είχαμε τον κύριο Λαμπρινό πριν 2-3 μέρες με τον Σταύρο τον Γαβαλάκη, τον Μύρο τον Χιλετζάκη. Πήραμε και από εκεί διαβεβαίωση ότι θα συνδράμουν. Και τέλος πάντων, αυτό που. Ευελπιστείτε ότι θα πάει καλύτερα φέτος το κομμάτι του ψεκασμού. Βεβαίως, διότι υπάρχει μια καλύτερη οργάνωση. Αλλά μην ξεχνάμε ότι πέρσι υπήρχε και υπήρχε ένα πρόβλημα με το θέμα του παρατεταμένου καλοκαιριού, το οποίο δημιούργησε προβλήματα. Μάλιστα. Και βέβαια βρήκε ανέτοιμο το Υπουργείο Γεωργίας και την περιφέρεια, χωρίς να υπάρχουν φάρμακα και κονδύλια, γιατί χρειαζόταν τουλάχιστον 3 ψεκασμοί ακόμα. Φέτος έδωσε το Υπουργείο 2 εκατομμύρια, τα λέμε και αυτά. Ναι. Πήρανε νέα φάρμακα. Ναι. Οι ψεκασμοί γίνονται δολωματικοί και χρειάζεται επιστημονική στήριξη, κύριε Κουμαντάκη, γιατί χωρίς επιστημονική στήριξη δεν πας πουθενά. Διότι αν δεν ραντίζεις ακριβώς τις ημερομηνίες που είναι ο τοχεία, είτε ραντίζεις την πλατεία. Το χάσαμε Λαταρίας, το παιχνίδι, να το πούμε έτσι απλά. Εάν δεν γίνουν στην ώρα τους. Σωστά. Λοιπόν, ακριβώς. Κύριε Ιερονημάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.